Τρών. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον Νίκο τον Δελιγιάννη. Με τους πωλήστες βέβαια έχω μια άλλη σχέση, οπότε θα μιλάμε στον Νίκο. Καλησπέρα. Ρε Νικόλα, καταρχάς να πούμε στον κόσμο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Στο Καρπενήσι βρίσκομαι. Με την εθνική ομάδα. Με την εθνική γυναικών, ναι. Προπονείς τους τερματοφυλακάρες μας. Ναι. Γενικώς. Βοηθάω εδώ για τους τερματοφυλάκες, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι κάνατε χθες? Έχουμε και πολύ καλές τερματοφυλάκες. Ναι, για πες τα ονόματα. Είναι η Σταματοπούλου, η Γεματοπούλου, η Κοτσιόνη, η Καρίτσα, η Σοκυρέλη. Πόσες έχετε? Πέντε. Είναι κάμπ, έτσι. Ναι, είναι πέντε και μπορούν να παίξουν και σε οποιαδήποτε ομάδα γυναικών στην Ευρώπη. Ναι, τόσο καλά, ε. Ναι, είναι καλές. Μπράβο. Είναι καλές. Με σένα προπονητή. Όχι, δεν είναι. Έλα, πλάκα. Να παίρνουν εμπειρίες. Λοιπόν, Νίκο, τι κάνατε χθες? Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες? 6-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Ναι, εντάξει, ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι από το πρώτο παιχνίδι, ήμασταν λίγο πιο διαβασμένοι. Ναι, το λέω σε σχέση με το πρώτο μάτς που είχατε χάσει με ένα γκολ. Είχατε παίξει καλά, βέβαια. Δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν λίγο. Κάναμε τους χειρότερους εμφανίσεις της χρονιάς. Υποφερτά παίξαμε, όχι. Mm-hmm. Δεν παίξαμε τόσο άσχημα, αλλά παίξαμε υποφερτά. Mm-hmm. Και χάσαμε στο τέλος με ένα τραγικό λάθος που κάναμε και χάσαμε στο γκολ. Με μια ομάδα που θα έπρεπε και να την κερδίσουμε και εκεί. Χθες ήμασταν πιο έτοιμοι και ψυχολογικά. Κυρίως αυτό, όπως είπα και στους ανθρώπους που με ρωτούσαν μετά, δεν ήταν τόσο η ποιότητα της ομάδας που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, όσο το γεγονός ότι βρέθηκαν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά που έχουν στον Απόλλωνα δεν είναι τίποτα πάρα πολύ καπνισμένοι, Ολυμπιονίκες και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι αθλητές που βρισκόντουσαν σε πολύ χαμηλότερες ομάδες, χαμηλότερου επίπεδου. Mm-hmm. Και κάναμε ένα σύνολο και έχουμε μαζί να σηκωθούμε στο κύπελλο να γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα να ξαφνικά βρίσκονται να είναι φαβοροί, να είναι τελικό Ευρώπης, τους βάρει αρκετά. Και η δουλειά που έπεσε σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε όλοι. Mm-hmm. Και επιτέλειο, ναι. Περίμεστε τι ατμόσφαιρα στο Σεράφι, ήταν κατάμεστο, ναι, έτσι, έγινε χαμός. Ναι. Όταν πριν από 1,5-2 χρόνια πλανόμασταν με τον Γιώργο για το πότε θα μπούμε, με τον Γιώργο Σαφουδάκη που είναι ο γενικός διευθυντής της ομάδας, για το πότε θα μπούμε στο Σεράφι και θέλω να πάω στο Σεράφι να φύγουμε από το Γουδί, είχα στο μυαλό μου αυτές τις εικόνες, δηλαδή τις βραδιές αυτές, γιατί έχουμε δημιουργήσει εκεί μια έδρα που είναι για ελληνικό πόλο, είναι δεν θα έλεγα ξένη. Καυτή. Κοντά στο ξένη είναι. Για ελληνικό πόλο, ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφα. Θυμίζει παλιά Ιταλία δεκαετίας του 90. Α, ναι, ε. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Σαν έδρα είναι εξαιρετικά. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν Γαλανόπουλος, Αλαμάνος, Μπούκβιτς, έβαλε 4 γκολ. Μόκας, ναι. Γωνιωτάκης, όλοι έχουν σκοράρει σχεδόν. Γωνιωτάκης έβαλε 3. Ναι. Ο Δίπλαρος, ο Μπραήμης, ο Χονδροκούκης 2. Βίτσκοβιτς, mm-hmm. Γαρδίκας 4 γκολ. Μυρίλος, mm-hmm. Σολανάκης 3 γκολ. Καβουσανός. Mm-hmm. Αυτή έτσι δεν ξεχνάω για κανέναν. Να πούμε τα παιδιά. Κανένα, ναι. Να πούμε τα παιδιά γιατί αξίζουν πραγματικά mm-hmm. πολλά συγχαρητήρια. Και τώρα πέφτετε πάλι πάνω σε μια ισπανική ομάδα. Yeah. Και έχω μάθει τώρα από έγκυρες πηγές ότι χθες mm-hmm. Κάποια στιγμή στα αποδυτήρια mm-hmm. Έκανε το σήκω στα χέρια σε έκταση. Όχι σε πώς το λένε, τα έχω ξεχάσει αυτά. Σε ανάταση. Έκανες δηλαδή ουσιαστικά τον εσταυρωμένο, εντάξει, και τους είπες από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνετε. Αληθεύει αυτό, όχι. Ότι θα σηκώσουν το σταυρό του μαρτυρίου μέχρι το τελικό? Όχι μόνο, όχι. Απλά αλλάζουμε επίπεδο. Αλλάζουμε το ισπανικό επίπεδο, πάμε σε ένα πιο πάνω επίπεδο ισπανικό. Η ομάδα αυτή είναι πίσω από την Βαρκελόνη. Η Τεράσα, έτσι, στη Βαρκελόνη. Ναι. Είναι πίσω στη βαθμολογία από τη Σαμπατέλ και τη Μπαρσελόνα, που η Μπαρσελόνα κέρδισε χθες 6 γκολ τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Είναι μια καλή ομάδα. 5 γκολ, 15. 5 γκολ. Χωρίς το Φιλίπποβιτς Ολυμπιακός, αλλά εντάξει. Σωστά. Είναι μια καλή ομάδα, είναι επόμενο επίπεδο, είναι φαβορή. Δεν είμαστε εμείς φαβορή πλέον. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες αρκετές. Δεν θα πάμε να το ευχαριστηθούμε. Mm-hmm. Θα πάμε να διεκδικήσουμε το τοπίο. Ξεκάθαρο είναι. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Α, έχει βγει, γιατί δεν το ξέρω. Πριν από 2 ώρες έγινε η κλήρωση. Α, ωραία. Και είναι μεγάλο Απριλίου, Σάββατο. Ναι, 15 Απριλίου στο Σεράφιο. Ο πρώτος αγώνας. Μεγάλο Σάββατο. Και 22 επαναληπτικό στη Βαρκελόνη. Μάλιστα. Ωραία, mm-hmm. ωραία. Δεν ξέρω, δηλαδή
Τι άλλο να πεις, πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Να πεις ότι ο τρόπος δουλειάς της ομάδας γενικότερα, όχι των παιδιών, όχι του οικισμού, όχι μόνο της διοίκησης και του χρηματοδότη, του Γιώργου, των ανθρώπων που τρέχουν το τμήμα, όλου του οργανισμού που είμαστε το τμήμα Απόλλων, λειτουργούμε σε πρότυπα που είναι ζηλευτά για κάθε οργανισμό, δηλαδή βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, υπομονή, δεν χρειάζονται σπατάλες, δεν χρειάζονται εντυπωσιασμοί, σιγά-σιγά και λίγο-λίγο. Πρώτα το Challenger, μετά σιγά-σιγά στο EuroCup, θα δούμε μήπως στο Champions League αργότερα. Στο πρωτάθλημα τι βλέπεις? Στο πρωτάθλημα, επειδή φέτος το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δυνατό, οι έκπρωτες ομάδες πριν του Ολυμπιακού που είναι μπροστά ξεκάθαρα αλληλοκερδίζονται μεταξύ τους. Είναι πολύ ανοιχτό και τα πλέον θα είναι πολύ συναρπαστικά. Θα είναι δύσκολο. Τώρα τι, τους έδωσες ρεπό σήμερα και εσύ πήγες στο Καρπενήσι, πώς θα, πότε ξεκινάει σήμερα, το μαρτύριο σήμερα, τώρα εδώ. Σήμερα και αύριο έχουν ρεπό, ναι. Εντάξει. Σήμερα και αύριο έχουν ρεπό. Ωραία, ωραία. Το δικαιούνται και με το παραπάνω. Νίκο Δελιγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα χάρηκα πολύ. Πολύ που σ' άκουσα, χαιρετίζω. Σ' αφήνω να πας γιατί ξέρω ότι έχεις την προπόνηση και σε απασχόλησα. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο τελικό. Χίλια ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Για αυτά που μας προσφέρετε, εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.